και επί διαδικασίας, έτσι, γιατί πρέπει να το πω, δεν μπορώ να σκάσω άμα δεν το πω, μου επιτρέπετε. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, επί διαδικασίας του κύριου Σπάρου. Χωρίς να θέλω να αναφέρσω αυτό που ήδη δώσατε το λόγο στον Δήμαρχο, που σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαιούται, όταν ένα θέμα το φέρουν λαοί για συζήτηση και υπογράφεται από το σύνολο της αντιπολίτευσης, αυτοί εισηγούνται και το φέρνουν γιατί το φέρνουν. Συνήθως κύριε Πρόεδρε γίνεται αυτό. Δεν μας πειράζει. Συμφωνώ απολύτω, αλλά όταν. Δεν μας πειράζει. Για τον τύπο το λέω. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να τα δούμε και τους τύπους. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά επειδή ο Πρόεδρος θα απόλυτα στο κανονικό του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον ο Δήμαρχος ζήτησε το λόγο. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Και θα συνεχίσω και θα πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Εγώ τουλάχιστον όταν θα μιλήσω, θέλω να συζητήσω με τον κύριο Δήμαρχο και με εσάς τον τρόπο που θα γίνει αυτή η διαδικασία. Ας κάνει την εισήγηση του κ. Δημοτικού. Μία εισήγηση και στη συνέχεια. Ναι, για να μπορούμε να. Κοιτάξτε, σκοπός εδώ που έγινε αυτό είναι εκτός από την ενημέρωση να υπάρξει και διάλογος χωρίς αντεκρίσεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ρεθισμένα νεύρα. Όμως να υπάρξει διάλογος για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί αν πρόκειται να έχουμε κάποιες θέσεις που θα καταθέσουμε. Και στο σύνολό του απαντηθούν στο τέλος από τον κύριο Δήμαρχο, επιλέγοντας ο ίδιος ποιες θέλει να απαντήσει, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε πετύχει αυτό που ζητάνε, να ενημερωθεί το σώμα εφόλης της ύλης. Αυτό το πω μετά. Ευχαριστούμε. Θέση του Προεδρείου είναι ότι θα πρέπει να γίνει διάρκος κόσμιος μέσα σε πολιτισμένο πολιτικό επίπεδο και κοινωνικό και σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλει το Προεδρείο να έχουμε αντεκτήσει και σε καμία των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν. Είναι ευχή και πιστεύω και όλων άποψη να λειτουργήσει ο διάλογος προς συμφέρον των πολιτών. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνδημότες, επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί προέκυψε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα που αφορούσε και το ζήτημα των πρακτικών, σε ένα θέμα που αν είχα ενημερώσει ή όχι το Δημοτικό Συμβούλιο στην άποψη του κυρίου Πετρίτση για την συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Δεκλερή στο περιβάλλον. Μου είπατε λοιπόν τότε ότι θα δούμε τα πρακτικά, έχουμε μαζί με τα πρακτικά, σας είχα πει ότι σας είχα ενημερώσει. Τα πρακτικά λοιπόν στις 23 Δεκάτου αναφέρω μιλώντας ότι ενημερώνοντας το σώμα, διαβάζω ακριβώς, ότι κλείσαμε ένα ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή, στις 2 του μηνός, εγώ θα καλέσω εδώ την Επιτροπή αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε εκλεγεί το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να μην πάει ο καθένας μόνος του, να επισκεφθούμε, για να μπορέσουμε να επισκεφθούμε τον κύριο Δεκλερή και να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Άρα λοιπόν, δεν υφίσταται θέμα όσο αφορά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτά που λέχθηκαν, κακώς ελέγχθηκαν, ότι στις 11:30 με πήραν τηλέφωνο κτλ. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα συζητάμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα για την πόλη, για το Δήμο. Νομίζω ότι οι επεκτάσεις του είναι πολύ σημαντικές. Και επειδή η παραπληροφόρηση πάει και έρχεται και έχει μεγαλώσει και έχει φουσκώσει, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, όλοι μας να γίνουμε κοινωνία αυτής της πληροφόρησης σήμερα και να μεταβιβάσουμε όπου μπορεί ο καθένας. Ξεκινώντας λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω αρχικά, είναι ότι θέλω να απαντήσω πραγματικά σε όλα τα ερωτήματα. Τούτη η παράταξη που τους έτυχε σε αυτές τις δύσκολες ώρες να διοικήσει αυτόν τον Δήμο, δεν έχει τίποτα πραγματικά να φοβηθεί από αυτό που αρχικά έχουμε πει και το λέμε συνεχώς για φως παντού. Και το εννοώ. Έτσι λοιπόν, είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα στην ειδική συνεδρίαση που είχαμε κάνει το Μάιο μήνα προκειμένου να ενημερώσουμε για τα ζητήματα αυτά του τι παραλάβαμε στο Δήμο, έλειπε η παράταξη του κ. Γκιόνι. Άρα σήμερα λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ να ακούσει και αυτός μερικά στοιχεία που νομίζω τα ξέρει, αλλά είναι καλό να τα ξανακούσουμε όλοι. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο τι πραγματικά παραλάβαμε όσον αφορά τη Λουτράκη ΑΕ. Την προηγούμενη ΔΑΕΤ ΑΕ ή την προηγούμενη ΑΤΕΚ ΑΕ. Τι παραλάβαμε δηλαδή όσον αφορά το οικονομικό της κομμάτι, τι παραλάβαμε όσον αφορά τη διοικητική της διάθρωση και ποια ήταν πραγματικά η πολιτική που ασκούσε αυτή η εταιρεία στη συμμετοχή μας στην κοινοπραξία. Τρία σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω πολύ γρήγορα να τα αναλύσω, αν και στη διαδικασία θα πρότεινα και εγώ να πάρει το λόγο ο κύριος Αντιπρόεδρος
για να ενημερώσει και αυτό για ζητήματα του τι κάνουμε στην εταιρεία σήμερα, προκειμένου να φύγουμε από αυτόν τον στενοπό, από αυτήν τη μεγάλη οικονομική αδυναμία στην οποία η εταιρεία έχει παρέλθει. Έχει περιέλθει. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κείμενο, πολύ γρήγορα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι κάθε δημοτική αρχή αφήνει ένα αποτύπωμα, ένα στίγμα. Έλα. Αφήνει κάτι που τη χαρακτηρίζει ως ταυτότητα. Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια θα ήταν όχι άδικο, αλλά εξόχως απαρακτικό, αν ισχυριζόμαστε ότι οι δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων δεν άφησαν κάτι. Πραγματικά άφησαν. Εκείνο όμως που συζητάμε απόψε, είναι άφησαν πραγματικά ένα ισχυρό αποτύπωμα, τρόπο που αντιλαμβάνοντας και εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στο Λουτράκι. Στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν και εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τους συνεταίρους μας. Μια λέξη συνέτερη την οποία την ακούσαμε από αυτήν εδώ την παράταξη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Άφησαν λοιπόν το στίγμα τους. Αυτό το στίγμα περιγράφεται ως εξής. Μετέτρεψαν τη θεσμική τους υποχρέωση, ίσως, αυστηρά θα το πω, σε μια διακοσμητική παρουσία. Μετέτρεψαν αυτό που λέμε την ελεκτική τους δύναμη σε μια ίσως, σκληρά θα το πω, άνευ όρων υποταγή. Αυτό το στίγμα το κουβαλάμε για χρόνια και αυτό το στίγμα άφησε ένα συγκεκριμένο στάτους. Δημιούργησε ένα συγκεκριμένο στάτους. Αυτό στην ελληνική κοινωνία δεν είναι πρωτόγνωρο. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, στην πατρίδα μας ζούμε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Ακριβώς γιατί η πολιτική υποτάχθηκε σε όρους εξοντοτικούς στην οικονομία. Αυτό το στάτους βεβαίως διαμόρφωσε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οι συνέτεροι μας λοιπόν, χρόνια τώρα, μαθημένοι σε αυτό το στάτους, έμαθαν να συμπεριφέρονται στους συνεργάτες τους, σε εμάς δηλαδή, τους πολίτες του Λουτρακίου, γιατί εμείς αυτό που εκπροσωπούμε είναι ακριβώς αυτό. Είμαστε οι πολίτες του Λουτρακίου, σαν να μην υπάρχουμε. Λογικό, αφού τα τελευταία χρόνια μετέτρεψαν η προηγούμενη αρχή, μετέτρεψαν την υπεραξία του θεσμικού τους ρόλου σε μια της ελεκτικής τους υποχρέωσης και της εκπροσώπησης των συμπολιτών μας, τη μετέτρεψαν σε μια απραξία. Σε μια απραξία που έφερε απαξία σε ένα τέτοιο είδους μέγεθος που φτάνει στο σημείο της ανυπαρξίας. Και εξηγώ καθαρά, αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα, πώς μεταφράζεται επί της πράξης και επί της ουσίας αυτή η ανυπαρξία. Ποια ήταν η συνάντησή μας, η πρώτη μας συνάντηση στο Διαχειριστικό Συμβούλιο και ποια ακριβώς κατάσταση αντιμετωπίσαμε στην πρώτη μας επαφή εκεί στην εταιρεία. Ποια ζητήματα θέσαμε, κυρίες και κύριοι, στη λειτουργία την πρώτη επαφή που είχαμε στο Διαχειριστικό Συμβούλιο και τι εισπράξαμε εμείς από αυτή πραγματικά την πρώτη μας επαφή με τους συνεταίρους μας. Λέξη που, όπως σας είπα πριν, δεν είχε ακουστεί ποτέ εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απεναντίας είχε ακουστεί ότι αποκαταστάθηκε η δημοκρατία όταν ήρθαν στην αίθουσα εδώ εκπρόσωποι των συνεταίρων μας. Και βέβαια η μνημονιώδης έκφραση του διαχειριστή ότι όποιος αγγίξει το καζίνο θα του κόψουμε τα χέρια με τσεκούρι. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στο ναό της δημοκρατίας. Και αυτή η απαξία, ξέρετε, από τη μεριά των συνεταίρων μας έγινε και στο πρόσωπο του Δημάρχου, συνεχώς. Τι είπαμε λοιπόν εμείς στο Διαχειριστικό Συμβούλιο και τι ζητήσαμε. Γιατί εδώ το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο πρέπει να μπει ανεξάρτητα των μεθόδων που καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι: θέλουμε να έχουμε έλεγχο εκεί, στη δική μας εταιρεία, στην κοινοπραξία. Θέλουμε να έχουμε παρουσία εκεί, στη δική μας εταιρεία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Δηλαδή να δούμε τι σημαίνει, αν θέλετε, αυτό που έχει αναγορευτεί ως το μέγιστο θέμα στην πόλη, πόσα λεφτά πήραν οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα θεωρώ όχι μεγάλη σημασία. Τι είπαμε λοιπόν εμείς, κυρίες και κύριοι, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο? Ζητήσαμε ποιο είναι το προθετικό και διαφημιστικό πλάνο του 2011.
μας έδωσαν ελάχιστα έως τίποτα. Ζητήσαμε τον πλάνο των επενδύσεων και των λοιπών βελτιώσεων στις επενδύσεις. Δεν το πήραμε ποτέ. Ζητήσαμε τον πλάνο των εργαζομένων αναντικείμενο δραστηριότητας με αναφορά σε αριθμό εργαζομένων και στο μέσο ετήσιο κόστος αναεργαζόμενων. Δεν μας έδωσαν ποτέ τίποτα. Ζητήσαμε μια κατάσταση με συμβάσεις τρίτων που είναι σε ισχύ με επεξήγηση εργασίας και κόστος αμοιβής. Παραλάβαμε ένα νούμερο μόνο και από εκεί και πέρα όταν επανήλθαμε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο δεν μας έδωσαν τίποτα. Ζήτησα μια κατάσταση αμοιβών των στελεχών με περιγραφή της θέσης, τους κόστους, της θέσης και του κόστους. Δεν μας παρέδωσαν τίποτα παρά ένα συνολικό νούμερο που αυτό έτσι αλλιώς το ξέραμε. Ζήτησα μια κατάσταση συγκριτική των μεθόδων των αμοιβών των στελεχών, των μεταβολών, συγγνώμη, των αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων καθώς και τον αριθμό τους. Για ποια θα ήταν αυτά για τα έτη, το 9, το 10 και το 11. Δεν μας παράδωσαν τίποτα. Δεν ξέραμε όταν πήγαμε εκεί ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση. Ζητήσαμε μια συγκεκριμένη μελέτη κόστους και πώς αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και να κατασκευαστεί η αίθουσα του Θόλου και ποια είναι η μελέτη σκοπιμότητας αυτής της αίθουσας. Δεν μας την δώσανε ποτέ. Και αυτό γιατί σε μια ενημέρωση που είχαμε βεβαίως μας είπαν ότι το κόστος αυτής της αίθουσας ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια τόση δύσκολη στιγμή ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως έκανα ένα λάθος εγώ εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι η ενημέρωση που είχα ήταν ότι ποτέ αυτό το ζήτημα δεν συζητήθηκε στο Διαχειριστικό Συμβούλιο, όμως μου έφεραν απόφαση, ομόφωνη απόφαση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, όπου συμμετείχε ο κύριος Γκιόνης, όπου πήραν ομόφωνα να κατασκευάσουν αυτή την αίθουσα. Ζητήσαμε να προεγκρίνουμε εμείς ως συνέτεροι τη συμβάση ανεξαρτήτως ποσού και περιγραφή σκοπού από του Ισπύρου Τρακίου ΑΕ. Ζητήσαμε την προέγκριση των επενδύσεων και τη βελτίωση των παγίων από την τουριστική. Ποτέ δεν έγινε. Ζητήσαμε να μας πούν τις προσλήψεις και τις μετακινήσεις των στελεχών και την έγκριση των αμοιβών τους. Ποτέ δεν έγινε. Ζητήσαμε την προέγκριση των δωρεών από την τουριστική του Τρακίου. Θυμάστε τα νούμερα. Το 2008 ήταν πάνω από 1.900 εκατομμύρια ευρώ οι δωρεές προς ανά την Ελλάδα και το 2008 ένα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς εμείς να έχουμε πει ποτέ τίποτα σε αυτό. Και βεβαίως θυμηθείτε ότι το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου σε αυτή την εταιρεία είναι 16%, άρα το ποσό σε αυτό το ποσό το 16% είναι δικό μας ποσό, το οποίο βέβαια δεν το διαχειριστήκαμε ποτέ. Ζητήσαμε λοιπόν ένα κανονισμό διαχείρισης που το θεωρούσαμε απαράδεκτο να λειτουργεί μια εταιρεία χωρίς κανονισμό διαχείρισης. Ζητήσαμε να μας ανακοινώσουν με ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεργάζονται. Δεν μας είπαν ποτέ. Ζητήσαμε μηνιαία κατάθεση του απολογισμού των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Δεν μας τα είπαν ποτέ. Και πάρα πολλά άλλα. Και βεβαίως ζητήσαμε ακόμα ποια είναι η περιγραφή και ποια είναι η χρήση των μισθωμένων οχημάτων και διάφορα άλλα πράγματα. Να μην σας κουράζω με αυτό. Μέσα από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. Η στάση, και θα διαβάσω κάποιες επιστολές πιο κάτω, των συνεταίρων μας αυτό ήταν απαξιωτική στο να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάλαμε. Και αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά συνεχίστηκε και περαιτέρω. Εγώ έχω να πω το εξής, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά, εγώ τη θεωρώ και προσβλητική προς το θεσμό του Δημάρχου προς το θεσμό των τριών μελών του Διαχειριστικού Συμβουλίου που συμμετείχαμε εκεί. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτές τις εκλογές εμείς κατεβήκαμε με κάποια στάτους δικά μας, συνθήματα, τα οποία αφορούσαν και σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μιλούσαμε για μια σχέση ισότιμη με τους συνεταίρους μας, μιλούσαμε για μια σχέση σεβασμού, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση διαφανής. Σχέση, είπαμε, που θα παρήγαγε αποτελέσματα θετικά και ευεργετικά για την πόλη και τους πολίτες της και την σταθερότητα και την ουνική συνοχή σε αυτόν τον Δήμο. Πώς υλοποιείται λοιπόν, πώς ενεργοποιείται αυτή η εντολή που λάβαμε από τους πολίτες όταν επί τόσους μήνες η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφω πριν, καμία ενημέρωση. Επειδή κάποιοι, αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτόν τον Δήμο μιλούν, ίσως δεν ξέρω από πού, ότι και είναι υπερασπιστές, όψιμοι υπερασπιστές και μιλάνε για τρελές κινήσεις από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, θέλω να σας πω το εξής. Λένε λοιπόν ότι η συνδιαχείριση και ο έλεγχος είναι μια πρόταση τρέλας.
Λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες μου, δεν ξεκινήσαμε ένα πρωί, όπως είπα στο προηγούμενο συμβούλιο εδώ, με τη διάθεση να κάνουμε ένα γιουρούσι και να πετάξουμε πέτρες και γενικώς να πυροβολούμε στον αέρα. Τέτοιες πρακτικές, ξέρετε, δεν αντιστοιχούν ούτε στο πρόσωπό μου, δεν με αγγίζουν καθόλου, αλλά ούτε σε αυτή την παράταξη και δεν είναι η πολιτική μας. Τέτοιες πρακτικές ενός ασκεριού, έτσι είπα στο προηγούμενο συμβούλιο, που και κάποια εξαπέργα που πυροβολούν αριστερά και δεξιά, τέτοιες πρακτικές ενός ανεμιστήρα που διασπείρει λάσπη, είναι για μας πολύ μακριά και δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αφού συντεταγμένα και θεσμικά και οργανωμένα εισπράξαμε αυτή την προσβλητική και την ύποπτη πραγματικά για μας περιφρόνηση, είπαμε πολύ απλά να λειτουργήσει ο νόμος. Και αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι τρέλα επιτέλους σε αυτή τη χώρα να θέλεις να λειτουργήσει ο νόμος. Αυτό και τίποτα παραπέρα. Απεναντίας είναι απολύτως σκοτεινό, για μας ύποπτο, θολό και σκόπιμο από τη μια να διαχειρίζεται κάποιος περιουσία των δημοτών, γιατί αυτό κάνουν οι συνεταίροι μας κάτω, με κάποιο τρόπο που για μας είναι στρεβλός και έποτε όπως ήρθαν τα κακά αποτελέσματα, και από την άλλη αυτός που έχει την υποχρέωση του ελέγχου και της νομικής παρέμβασης να απεμπολεί αυτό το δικαίωμα που συνιστά ταυτόχρονα όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Αυτό θα μπορούσε κάποιος εκτός από ύποπτο να το ονομάσει πιθανόν και τρέλα. Θέλω να μιλήσω εδώ και για κάποιους άλλους παράγοντες της πόλης που μετά από τόσα χρόνια ξύπνησαν, ίσως πολλά χρόνια, και μίλησαν για μια καταστροφή που επέρχεται μετά την απόφαση αυτή της Δημοτικής Αρχής. Πρώτα-πρώτα θέλω να τους καλωσορίσω, αφού μετά από τόσα χρόνια επανήλθαν στο προσκήνιο και μιλούν για τα δημοτικά πράγματα. Πράγματι, η εμπειρία των ανθρώπων είναι σημαντική και αποτελεί και για μας μια πηγή έμπνευσης. Συστήνω όμως, και έχω κάθε δικαίωμα και εγώ να συστήσω, το ενδιαφέρον για το Δήμο να μην ενσωματώνεται σε πυροτεχνήματα, αλλά να είναι ουσιαστικό, να είναι βαθύ, να είναι συνεχές, να είναι και ανιδιοτελές. Και ρωτώ, δεν είναι καταστροφή για την πόλη οι υπέροχες δαπάνες που δεν αντιστοιχούν κιόλας σε πραγματική παραγωγή έργου και εργασίας? Ρωτώ αυτούς που μίλησαν ότι εμείς με τις δικές μας θέσεις καταστρέφουμε την πόλη. Δεν είναι καταστροφή για την πόλη να κοιμόμαστε όλοι χρόνια τώρα στο βολικό μαξιλαράκι των κερδών του καζίνο χωρίς ίχνος στρατηγικής για την επόμενη μέρα που ήρθε τον Ισχυρό Αγελάδο? Δεν είναι καταστροφή για την πόλη το yes man, η απόλυτη υποταγή, δίχως δηλαδή χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς διαφανείς διαδικασίες, χωρίς συναπόφαση, χωρίς συνδιαμόρφωση, με παντελή έλλειψη νομιμότητας? Αυτό δεν είναι καταστροφή? Δεν είναι καταστροφή για την πόλη να προκαλείς σε μια χωρίς να ζητήσεις ίσως τη γνώμη της Δημοτικής Αρχής να συμμετέχεις για να κόβεις κορδέλες σε μια αίθουσα θόλος που κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ? Δεν είναι καταστροφή για την κοινωνική συνοχή της πόλης οι ζημιές που προέρχονται από τις αλόγιστες δαπάνες και για τις αμοιβές των ακριβοπληρωμένων στελεχών να χρεώνονται στις πλάτες των εργαζομένων και στις οικογένειές τους? Δεν είναι επιτέλους καταστροφή να μην αποδίδονται ποσά που ανήκουν στο Δήμο και τους δημότες? Δεν είναι πραγματικά καταστροφή χρήματα τα οποία από τις τελευταίες για μας πενταετία που διαχειριζόμαστε τις αγωγές είναι εκατομμύρια ευρώ τα οποία έπρεπε να έχουν επιδοθεί στο Δήμο για χρόνια τώρα? Αυτή λοιπόν είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αν κάποιος ολιγορεί, η πραγματική καταστροφή και αυτοί που όψιμα ανησυχούν και για χρόνια τώρα δεν έβλεπαν τι γινόταν σε αυτή την εταιρεία, ας μην ανησυχούν, έχουν γνώση οι φύλακες. Κάποιοι, πιθανόν και αυτοί που είπα παραπάνω, λένε ότι πήγαμε σε μια δικαστική διαμάχη με έναν τρόπο που πιθανόν να το χάσουμε, αυτό των ασφαλιστικών μέτρων. Ναι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, όταν κάποιος πάει σε ένα δικαστήριο, ποτέ δεν ξέρει την απόφαση ενός δικαστηρίου. Όμως, όταν κανείς διαπιστώνει την υποχρέωση, η οποία ουσιαστικά υποχρέωση δημιουργεί και μία ανάγκη, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Εμείς έτσι το είδαμε.
ότι έχουμε υποχρέωση, εφόσον καταλάβαμε ότι με τον νόμο αυτό πρέπει να γίνει, να το παλέψουμε ναι και στα δικαστήρια. Και αυτό δεν ήρθε, ξέρετε, από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ξυπνήσαμε, όπως είπα πριν, ένα πρωινό και είπαμε πάμε να κάνουμε κάποιες αγωγές στους εταίρους μας ή πάμε να τους κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Ήρθαμε σε επαφή, όπως παρακάτω θα σας πω μαζί τους, και οδηγηθήκαμε σε αυτό το μέτρο, σε αυτήν την οδό. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν λένε ότι πιθανό να χάσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι απλό, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν είμαστε σε μια λογική τι είχαμε, τι χάσαμε. Αν και δεν μπορούσαμε, γιατί όταν δεν έχεις να χάσεις τίποτα, αφού όλα έχουν εκχωρηθεί, επιστρέφεις πάλι στην αρχή. Και αυτή η αρχή είναι μια αρχή αυτού που είπα πριν, της ανυπαρξίας. Όμως εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής. Θεωρούμε ότι κάθε εξέλιξη που κατατείνει στην ισχυροποίηση του ρόλου μας, έστω και αν δεν μετατραπεί σε κατάκτηση, έστω επαναλαμβάνω, και αν δεν μετατραπεί σε κατάκτηση, σε καθιστά πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο ισότιμο. Κυρίως σε αναβαθμίζει από ένα ρόλο, αν θέλετε, διακοσμητικό, σε ένα ρόλο ισότιμου συνομιλητή. Αυτό, αν θέλετε, το έχουμε πετύχει. Διότι όταν, αγαπητοί μου φίλοι, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο για πρώτη φορά θέσαμε ένα βασικό ερώτημα. Όταν ο κ. Διαχειριστής επικοινώνησε μαζί μου, είπε να σας στείλω το θεματολόγιο. Και λέω, θεματολόγιο, εμείς δεν έχουμε θέση σε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να θέσουμε θέματα στο θεματολόγιο. Και μου είπε, α, δεν θέτατε ποτέ, αν θέλετε δείτε. Και θέσαμε για πρώτη φορά θέματα για συζήτηση εμείς στο Διαχειριστικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, μπήκαμε σε ένα ρόλο, αν θέλετε, ίσως όχι ισότιμου, αλλά συνομιλητή σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση αναβαθμίζει από σε ένα ρόλο συνομιλητή τουλάχιστον. Θα έρθω τώρα σε δύο σημεία, γιατί έχω και άλλα πράγματα να πω, κύριε Πρόεδρε, που ουσιαστικά αφορούν την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτράκη ΑΕ με μία ουσιαστικά αναφορά προς τον εισαγγελέα του κυρίου Κιόνι. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ σε αυτήν την ιστορία και την πρωτοβουλία του κύριου Κιόνι για την καταγγελία και την κοινοποίηση στον εισαγγελέα. Αν και πιστεύω ότι αυτή δεν είναι πατρότητα του κ. Γιόνι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι για την πρωτοβουλία. Ο κ. Γιόνι λοιπόν με εγκαλεί εμένα και όλα τα μέλη της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην Λουτράκη ΑΕ, ακούστε για ποιο λόγο, το δήμαρχο ενός έτους της πόλης αυτής, του Δήμου αυτού, για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Γιατί επιτέλους είπαμε ότι εδώ αυτό που κάποιοι ονομάζουν τρέλα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελούσε ένα κακόγουστο και ένα θλιβερό αστείο. Όμως, εδώ αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που ο σοφός λαός λέει, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκηνή. Δεν δικαιούται να το κάνουν. Μας κατηγορεί λοιπόν, κατηγορεί ένα δήμαρχο ο κύριος Διόνης για απιστία και παράβαση καθήκοντος, όταν επί 4 χρόνια απεμπόλυσε το θεσμικό του ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας και της σκοπιμότητας των ενεργειών της διοίκησης του καζίνου. Όταν για 4 χρόνια έλαβε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ακούτε τα νούμερα, τα έχω πει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγεγραμμένα στα πρακτικά, και σας ζητώ να πάρετε όλοι τα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Μαΐου του 2011 και να τα διαβάσετε. Και αφορά για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, επιτέλους προβάλλεται και αυτά τα νούμερα. Κανείς δεν ήρθε να πει ότι είναι κάτι από αυτό ανακριβές, διότι είναι νούμερα τα οποία πήγασαν από ένα λογιστήριο. Όταν λοιπόν επί 4 χρόνια η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε 40 εκατομμύρια ευρώ στη Λουτράκη ΑΕ, στη ΔΑΕ τότε, και ακούτε τι έκανε. Άφησε και μια χρεωμένη κατάσταση της τάξης των 10 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Όταν μόνο για το 2006, λες, είπα και την προηγούμενη φορά, αυτό ταυτίστηκε ίσως με τον πολιτικά αντίπαλό του κύριο Παύλου, είπε, ας δω τι έγινε την χρονιά του 2006 και να δούμε τι έγινε με την... Έκανε λοιπόν μια αγωγή το 2008 για χρήση όμως μόνο του συγκεκριμένου έτους, ενώ υπάρχουν οι εκθέσεις των εργοτών λογιστών, όπου για κάθε χρονιά οι εκθέσεις των εργοτών λογιστών αμφισβητούν κάποιες δαπάνες
στην κοινοπραξία έγινε μόνο για το 2006, ενώ είχε υποχρέωση να κάνει εφόσον διαπίστωσε και για το 2007, για το 2008, για το 2009 και το 2010. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο σκιώδης δήμαρχος κύριος Γιόνης τολμά να μιλά για παράβαση καθήκοντος όταν ο ίδιος δεν άσκησε ποτέ αυτό το αυτονόητο, το ελάχιστο, που εκ του θεσμικού ρόλου του είχε υποχρέωση να κάνει. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτονόητο και το ελάχιστο? Να ασκήσει έλεγχο. Η πράξη για μας αυτή του κύριου Γιόνη, αλλά και για τους δημότες, δεν φανερώνει την ιδέα που έχει για την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά για την ιδέα που έχει για τους πολίτες, τους οποίους τους θεωρεί αφελείς και αγνώμονες. Γιατί την απάντηση ο κύριος Γιόνης την πήρε στις εκλογές και όλοι γνωρίζουν, όλοι επεξεργάζονται, όλοι θυμούνται και όλοι μας κατατάσσουν. Θα πω λοιπόν σε κάποια ιδιαίτερα θέματα, γιατί κάποιοι είπαν εδώ και μίλησαν ότι δεν κινούμεθα χωρίς να παίρνει αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς με τις αγωγές που κάναμε χάσαμε και τόκους, διότι επαναλάβαμε μια αγωγή του 2006. Και μάλιστα τόνισα να πει ο κύριος στο έγγραφό του κύριος Γιόνης και ποιον ρωτήσαμε που πήραμε πίσω μια αγωγή του 2006 και την επαναλάβαμε. Θα του θυμίσω λοιπόν, ίσως να μην θυμάται, ότι η πρώτη αγωγή που έγινε τον Γενάρη του 2008 από τον κύριο Στάμου έγινε ακριβώς, να σας διαβάσω, στις 18 Ιανουαρίου του 2008 η αγωγή αυτή έγινε, όπως σας είπα, από τον δικηγόρο τον κύριο Στάμου, τον κύριο Ιωάννη Στάμου, αφορούσε ποσό 1.773.031.14 και ζητούσε αυτή, που προέκυπτε βέβαια από έξοδα δαπάνες της κοινοπραξίας, οι οποίες παρανόμως κατά την Δημοτική Αρχή και κατά την Λουτράκη ΑΕ τη ΔΑΕ τότε κακώς έγιναν, και αναζητούσαμε αυτό το ποσό με την αγωγή αυτή και με νόμιμο τόκο από τις 17 Τρίτου του 2007. Αυτή η αγωγή λοιπόν, ο κύριος Στάμου, ο οποίος εγώ τον σέβομαι και τον τιμώ ιδιαίτερα ως δικηγόρο βέβαια και ως άνθρωπο, την πήρε πίσω στις 20 Μαρτίου του 2008 και σε ένα σημείο της αγωγής που έκανε καινούρια για τα ίδια πράγματα, επειδή ρητός παρετούμε του δικογράφου αυτού, παρετήθηκε δηλαδή από αυτό, και επανέφερε μία καινούρια, με βεβαίως μικρότερο ποσό από αυτό το 1.700, είναι 1.642.751.90, και αναγράφει επίσης αυτή την αγωγή την οποία είχε πάρει πίσω και επανέφερε, με νόμιμο τόκο από τις 17 Τρίτου του 2007. Χωρίς καμία απόβαση του δικηγόρου. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, γιατί μας κατηγορούν ότι με την παρέτηση αυτής της αγωγής, η οποία ακόμα δεν έχει εκδικαστεί, χάσαμε τους τόκους, λέει. Και εδώ, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά πήρα όλα τα στοιχεία από τους νομικούς, όπου η αγωγή που κάναμε εμείς και επαναλάβαμε ήταν αντί για 1.600, όπως σας είπα, είναι 2.300.000 ευρώ, και ζητούμε κι εμείς με αυτή την αγωγή τους νόμιμους τόκους από το 2007, όπως και όλες οι άλλες αγωγές, έτσι όπως οι άλλες δύο αγωγές που έγιναν έχουν ζητούσαν. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία πραγματικά νομική άποψη που να λέει ότι οι τόκοι χάνονται σε αυτή την περίπτωση. Καμία.
Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι χάνονται οι τόκοι από αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνει κορυφαίο θέμα, ότι εμείς παραιτηθήκαμε μια εισαγωγή, στην οποία την είχε κάνει ο κ. Γιώργης, γιατί την αναφέρει στο δικόγραφό του, σε αυτό που έστειλε τέλος πάντων στον εισαγγελέα. Ότι παραιτηθήκαμε το δικογράφο αυτού νου και βάλαμε ένα καινούριο, όπως δεν έβλαπτε τότε που παραιτήθηκε ο κ. Γιώργης και έβαλε ένα καινούριο, παρά το ότι δεν πήρε απόφαση, νομίζω έχουμε πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, επειδή εμείς δεν ενημερώνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν επιφέρει καμία πραγματικά βλάβη όσον αφορά το να ζητήσουμε τους στόχους από τη συγκεκριμένη αυτή αγωγή. Και βεβαίως εμείς δεν κρατάμε μόνο αυτό, δεν μείναμε μόνο στο 2006, είναι έτοιμες οι αγωγές για το 2007, 2008, 2009 και 2010. Με καθόλου ευκατακόνυφο ποσό, έτσι, με πολύ μεγάλο ποσό. Κυρίες και κύριοι, παραλάβαμε μια εταιρεία στις 19 πρώτου του 2011 με τα οικονομικά της, όπως σας είπα πριν. Το ταμείο της εταιρείας τότε είχε 176.000 ευρώ. Πληρώνοντας τους εργαζόμενους τέλος του μήνα Ιανουαρίου, το ταμείο έγινε 18.000 ευρώ. Και οι υποχρεώσεις προς τους εργολάβους ήταν περίπου 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά ήταν όχι έκριθμη, ήταν μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά δεν ήταν υπό έλεγχο. Αυτή την κατάσταση λοιπόν που παραλάβαμε, για αυτή την κατάσταση μάλλον δεν θα δώσει, όπως είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κανένας λόγο. Αυτό δεν αποτελεί μέρος του να κάποιος να προσφύγει και να πει τι έγινε εδώ πέρα, μήπως εδώ πηγάζει ζήτημα απιστίας, έτσι όπως ο κύριος Διόνης μας κατηγορεί. Είχαμε ένα δεσμευμένο ποσό στην Εθνική Τράπεζα από ένα δάνειο το οποίο πήραμε και το έχω πει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, 7 εκατομμύρια ευρώ. Με όρους όπως εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει, ακριβώς. Και με ένα πρόσχημα μόνο, το δάνειο αυτό ήταν 0,45% λέει, 100% τόκος. Συν Euribor έφταρε, όπως έλεγα εκείνο τον καιρό, 5,5%. Και ακούτε, ενεχειριάζοντας την ίδια τη σύμβαση του καζίνου, που σημαίνει ότι όποια έσοδα εμείς είχαμε να πάρουμε από το καζίνο, πρώτα πήγαινα στην Εθνική Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα μας έλεγε από αυτά τα ποσά τι πρέπει τελικά να εισπράξουμε. Έτσι λοιπόν η Εθνική Τράπεζα στις 19 πρώτου είχε δεσμεύσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και όταν δεν είχαμε πάρει ως όφυλα να μας είχαν δώσει όπως κάθε 2 Ιανουαρίου να μας δώσουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για μας, που σημαίνει 1 εκατομμύριο δολάρια, που τότε με την ισοτιμία ευρώ ήταν 729.000 ευρώ. Μόλις πήραμε λοιπόν με δική μου επιστολή στις 27 του μηνός που έστειλα προκειμένου και τους ρωτούσα γιατί δεν μας έχετε ακόμα δώσει αυτό το ποσό που θα έπρεπε να μας το έχετε δώσει από τις 2 του μηνός, πράγματι μας το έφεραν στις 28, πήγε στην τράπεζα και τότε το δεσμευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού έγινε 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν σε μια χρονική περίοδο αρχές Φεβρουαρίου με ένα ταμείο στην εταιρεία 18.000 ευρώ και με ένα δεσμευμένο ποσό στην Εθνική Τράπεζα της τάξης των 2,3 εκατομμύριων ευρώ. Και ξεκινήσαμε έναν αγώνα προκειμένου να αποδεσμεύσει η Εθνική Τράπεζα αυτό το ποσό και το καταφέραμε. Και με αυτό το ποσό συνεχίσαμε να λειτουργούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και με αυτό το ποσό περάσαμε σημαντικά ζητήματα στην εταιρεία, προκειμένου η εταιρεία αυτή να περάσει οικονομικούς κόπελους σημαντικούς. Αυτά ήταν τα οικονομικά στοιχεία τα οποία μας παραδόθηκαν. Και αυτή η Δημοτική Αρχή, κατάλληλους οι μη έμπειροι, οι καινούργοι, ναι, είμαστε όλοι καινούργοι εδώ, κατάλαβαν, έπρεπε να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο βάρος, αυτό το μεγάλο βάρος που πηγάζει από την οικονομική αυτή διαφορά, από το οικονομικό αυτό περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, αφού αποδεσμεύσαμε αυτό το ποσό, ήρθαμε σε επαφή με τους εργολάβους. Στο ΣΠΑ ήταν περίπου ένα υπόλοιπο της τάξης των 5,3 εκατομμύριων ευρώ. Ήρθαμε σε επαφή με τον εργολάβο, κάναμε συζητήσεις μαζί του, δώσαμε κάποια ποσά. Από αυτό το ποσό έχουμε δώσει περίπου 1.100.000 ευρώ. Για το ποσό του ΣΠΑ 54 δώσαμε περίπου 100-200 κάπου χιλιάδες ευρώ. Και το ποσό αυτό έχει καταλήξει να είναι ένα υπόλοιπο στο ΣΠΑ 54, παρά το κτίριο αυτό δημοπρατήθηκε, ακούτε,
το 2006 με περίπου 600.000 ευρώ επί του κύριου Παύλου, έφτασε, δεν έχει παραδοθεί το έργο ακόμα γιατί έχει ατέλειες, στο εξωφρενικό ποσό του 1.480.000 ευρώ. Και βεβαίως το ΣΠΑ, γιατί αυτά ουσιαστικά ήταν τα δύο ποσά τα οποία πρέπει η εταιρεία να βρει και να πληρώσει, από πάλι το 2006 με 11,4 εκατομμύρια ευρώ, κατάφερε να γίνει 19.970 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, βεβαίως, λέγοντας εδώ ότι φτιάχτηκε ένα άλλο κτίριο, διότι έφτασε ο κύριος Γιώνης στην εταιρεία, είπε κάτω τα μολύβια και τώρα πια εγώ θα φτιάξω κάτι άλλο. Και βεβαίως και μια σύμβαση της τάξης των 500 περίπου χιλιάδων ευρώ που αφορούσε τη συντήρηση αυτού του κτίριου. Δηλαδή έχουμε το ΣΠΑ να έχει φτάσει για την κατασκευή του και τη λειτουργία του τους πρώτους μήνες περίπου τα 20,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η κατάσταση που περιλάβουμε. Αυτή ήταν η κατάσταση που εμείς προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία την ξέρουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και βεβαίως, επειδή εδώ μας κατηγορούν ο κύριος Γιώνης κυρίως ότι συμβάσεις και τα λοιπά τα οποία δεν χαλάσαμε και με δικηγόρους και δεξιά και αριστερά, θα σας πω και ποσά τέτοια, θα σας πω χαρακτηριστικά κάποιες συμβάσεις που τις είπα και την προηγούμενη φορά που αφορούσαν την πρώην ΔΑΕΤ ΑΕ. Το σύνολο των δικηγόρων που μέσα στο 2006, επειδή μας έχει κάνει και ένα ερώτημα ο κ. Πετρίτσης, που η εταιρεία έχει ξοδέψει πέρα από τα 5.000 ευρώ που η κοινοπραξία δίνει στους δικηγόρους, το σύνολο είναι το εξής. Έχουμε μία για την γνωμοδότηση του κ. Τσοβόλα σε τρεις δικηγόρους 15.000 ευρώ. 2.000 ευρώ αφορούν την γνωμάτευση του κ. Δανόπουλου για τη θηγατρική εταιρεία. Και κάτι λιγότερο από 3.000 ευρώ που αφορούν την κυρία Μελλονοπούλου, την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συνδράμει στο Συμβούλιο της Επικρατείας την υπόθεση της Μαρίνας. Όλο το ποσό που έχει ξοδέψει η εταιρεία δηλαδή για το 2010 είναι 20.000 ευρώ. Εκκρεμούν ακόμα οι 4.500 ευρώ από τα ασφαλιστικά και 25.000 ευρώ οι 5 αγωγές, οι αγωγές του 6, του 7, του 8, του 9 και του 10. Αυτές είναι οι υπέρογες δαπάνες που ξόδεψε αυτή η εταιρεία για δικηγόρους. Κάτι ακούγονταν εδώ ότι εμείς δίναμε 10-15 χιλιάδες το μήνα κτλ. Και βγαίνουν όλοι έξω, και εγώ βέβαια αναγνωρίζω και την απειρία του κ. Πετρίτση, βγαίνουν όλοι έξω και στείνουν πάνω σε αυτό ακριβώς, ότι και μάλιστα το επιχείρημά του στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν μαστινομαρχία που είχαμε 350 εργαζόμενους, εκεί πληρώναμε ένα δικηγόρο. Εδώ γιατί θέλετε 5? Και βγαίνουμε και στα κανάλια και λέμε ότι η εταιρεία έχει 5 δικηγόρους. Γιατί αλλάξαμε στο διάγραμμα της εταιρείας και είπαμε αντί να έχουμε ένα δικηγόρο, να μπορεί η εταιρεία να έχει και 5. Γιατί καταλάβαμε όλη την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νομικό τμήμα μέσα στην εταιρεία. Πότε προσλάβαμε 5 δικηγόρους? Πότε η εταιρεία είχε 5 δικηγόρους? Μην με διακόπτε, κύριε Πετρίτση. Πότε η εταιρεία είχε 5 δικηγόρους που βγαίνετε έτσι και μιλάτε στα κανάλια χωρίς να σκέφτεστε τι λέτε? Θα μας κάνετε ποτέ λογοκρισία, κύριε Δημαρχή, τώρα. Λυπάμαι που διάθεσα να διακόπτω, αλλά εσείς προσλάβατε 3. Και 3 τους προσλάβατε επίσημα. Να μην με διακόπτε. Η εταιρεία προσέλαβε δικηγόρους μετά την νομοδότηση του νομικού μας συμβούλου του κυρίου Πέτρου, όπου ακυρώθηκαν όλα, διότι έλεγε ότι είναι μέσω του ΑΣΕΠ κτλ. Προσέλαβε δικηγόρους μόνο κατά ανάθεση. Μόνο κατά ανάθεση. Ακόμα και ο κύριος Κονομόδης, έχω εδώ την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε κατά ανάθεση για τη στήριξη των νομικών υποθέσεων και του θεματολογίου με 1.000 ευρώ ετησίως. Πού τις είδατε τις υπέρογες δαπάνες? Το 11, ναι. Πού τις είδατε τις υπέρογες δαπάνες των δικηγόρων? Θα πω λοιπόν κάποιες συμβάσεις εδώ από τον κύριο Γιώνη. Θα πω κάτι ότι τον Οκτώβριο μήνα του 2010 ο κύριος Γιώνης προσέλαβε 17 άτομα. Όλοι γνωρίζουν όσοι περνούν από ΣΠΑ
το μήνα Οκτώβριο είναι μια περίοδος πολύ χαμηλή. Πήραμε 17, δεν ξέρω αν αυτό αφορούσαν τις εκλογές του 2010, 17 εργαζόμενους. Κόστησε την εταιρεία πάνω από 200.000 ευρώ. Είναι αυτό απιστία? Να το δούμε. Πήραμε έναν μηχανικό, συνάδελφό μου, να επιβλέπει τα ήταμοι στο ΣΠΑ. Σύμβαση 56.250 ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια. Επίσης, βεβαίως αναζητούμε να πάρουμε όλοι και μια τεχνική έκθεση από αυτόν τον άνθρωπο, μας πει τι ακριβώς συνέβη στα ήταμοι όσο τα επέβλεπε εκείνος στο ΣΠΑ. Επίσης άλλη μια σύμβαση, 30.000 ευρώ το μήνα για κάποια κυρία, το χρόνο με συγχωρείτε, έτσι, η οποία ήταν στο ΣΠΑ και που μπορούσε να κάνει και δουλειά. Και το σημαντικότερο από όλα, αυτό που μας κατηγορούν τους δικηγόρους και που το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένω μια απάντηση. Τα 36.000 ευρώ για μια δικηγόρο, 36.000 ευρώ για μια δικηγόρο προκειμένου να κάνει ακούτε τι. Να συντάξει την τροποποίηση του ιστορικού κανονισμού υπηρεσιών της ΔΑΕ προκειμένου να προωθηθεί τακτικό προσωπικό, δεν το βρήκαμε πουθενά, δεν παραδόθηκε ποτέ. Να συντάξει τον κανονισμό διαχείρισης του Αλεξάνδρου Συνεδριακού Κέντρου, δεν το βρήκαμε πουθενά, δεν παραδόθηκε ποτέ. Και να συντάξει τον κανονισμό διαχείρισης του νέου δραστηριού, δεν παραδόθηκε, δεν το βρήκαμε ποτέ. Να συντάξει τον κανονισμό διαχείρισης της εταιρείας, παραδόθηκε, το βρήκαμε. Και μία γνωμάτευση που αφορά για την εναρμόγηση της εταιρείας με το νέο θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ, το οποίο παραδόθηκε. Και βεβαίως για την εξέταση των εταιρείων συγχώνευσης της ΔΕΚΕΠ με τη ΔΑΕΠ, που ίσως εξετάστηκε, αλλά εμείς δεν βρήκαμε ποτέ και δεν παραδόθηκε τίποτα. Αυτές λοιπόν ήταν οι υπηρεσίες της κυρίας αυτής, η οποία πληρώθηκε από πόρους της εταιρείας 36.000 ευρώ. Είναι εδώ η συμβάση της. Και μπαίνω σε ένα άλλο θέμα, Πρόεδρε. Αυτό που μας κατηγορούν επίσης είναι ότι εμείς ένα πρωί ξυπνήσαμε, αυτό που διάβασα πριν, και είπαμε δεν πάμε να κάνουμε ένα πετροπόλεμο εκεί στο καζίνο, στη δική μας επιχείρηση. Στην επιχείρηση που εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε ότι είμαστε συνέτεροι να κάνουμε έτσι ένα πόλεμο έτσι γιατί να μας περνάει και η ώρα. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή στο Διαχειριστικό Συμβούλιο, με βάση τα θέματα που σας είπα πριν που βάλαμε, διαπιστώσαμε ότι τα οικονομικά της εταιρείας δεν ήταν καθόλου καλά. Και στείλαμε μία επιστολή από τις πολλές. Την 1η Σεπτέμβρη. Τι λέμε σε αυτή την επιστολή, την οποία τη στέλνουμε προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον κ. Στεριώτη και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι λέμε, είναι δεδομένο κύριοι, είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο ότι η σχέση των εταιριών μας ως συνεργαζομένων και κοινοπρακτούντων εδράζεται πάντως σε ένα έδαφος καλής θέλησης, απόλυτης ηθικής, πλήρους διαφάνειας και ετοιμότητας. Γεγονός το οποίο άλλωστε είναι απόλυτα αναγκαίο για την ευόδοση του κοινού σκοπού και συμφέροντος των εταιριών μας, στο πνεύμα δι' αυτό θα είναι πάντοτε εναρμονισμένη η πρακτική και η συμπεριφορά της εταιρείας μας, σύμφωνα άλλωστε με όσα έχουμε εκθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 24/6/2011. Αυτό λέγαμε, εσείς διακρίνετε εχθρότητα. Την 1η Σεπτέμβρη του 2011. Τρίτον, ανεξαρτήτως των επίσημων επαφών που θα έχουμε στο μέλλον, σε επίπεδο ουσιαστικό, νομικό και οικονομικό της παρούσας φάσης, θεωρούμε ότι την χάνει απόλυτα αναγκαία η επιβολή αξιόπιστου, μόνιμου και καθημερινού ελέγχου της χρηματοοικονομικής διαχειρίσεως της κοινοπραξίας, κάτι το οποίο άλλωστε προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της, όπως γίνεται μια περιορισμού ενός ελεκτού από έκαστο του συμβαλλόμενων μερών, κεφάλαιο 6, άρθρο 2 του από 28/4/1995 του Δυτικού Συμφωνίου της Κοινοπραξίας, ο οποίος ελεκτής, όσο αφορά τουλάχιστον τον οριστρωμένο από τη δική μας πλευρά, θα παρευρίσκεται συνεχώς και σε καθημερινή βάση στα γραφεία της χώρας της λειτουργίας της κοινοπραξίας, πέραν και ανεξαρτήτως του υπάρχοντος από την πλευρά μας τορκωτού λογιστή. Αυτή η υποχρέωση είναι καταστατική υποχρέωση. Υπάρχει το εδάφιο αυτό, το οποίο νομίζω θα διαβάσω τώρα, το οποίο αναφέρεται στο κοινοπρακτικό και το οποίο το ζητήσαμε. Και κοιτάξτε τι μας απάντησαν για αυτή τη συμβατική υποχρέωση, οι συνέτεροι μας. Εμείς που τους πολεμάμε, διαβάστε το κείμενο αυτό, θα διαβάσω και άλλα κείμενα. Να δείτε πότε τους πολεμήσαμε εμείς. Μας απάντησαν λοιπόν
στο ίδιο απαξιωτικό ύφος ότι από την πλευρά μας, η απάντηση είναι στις 6 Σεπτεμβρίου του 2011, ότι από την πλευρά μας δεν έχουμε καμιά υποχρέωση εκ της ανωτέρω καταστατικής διατάξεως να αποδεχτούμε την καθημερινή παρουσία ελεκτή οριζομένου από την πλευρά σας στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης, γεγονός που θα συνιστούσε εν της πράγμασης αποδοχή ότι δεν ασκούμε μεμονωμένα τη διαχείριση της κοινοπραξίας. Κάτι είχαν στο μυαλό τους. Και βεβαίως, για να μην φανεί ότι δεν απαντούμε και απαξιωτικά, λέμε ότι κάθε καλοπροαίρετος συνέτερος θα ανέμεινε σε μια τέτοια περίοδο, εμείς δεν είμαστε καλοπροαίρετοι, την καλοπροαίρετη συμβολή και συνεργασία σας, ώστε να καταφέρουμε να διαχειριστούμε την παρούσα δύσκολη κατάσταση με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Όμως εσείς, ακούτε, επιδεικνύετε γενικά και αόριστα μορφή σε όλες τις ενέργειες της διοίκησης με ποικίλους τρόπους και παραγνωρίζετε τη συμβολή της Λουτράκια ΑΕ εδώ στην περιοχή μας. Και συνεχίζει βεβαίως να μας λέει ότι περαιτέρω, αν υπονοείτε κακοδιαχείριση, αν εμείς εννοούμε ότι υπάρχει και κακοδιαχείριση, μας συνιστά ότι υπάρχουν και άλλες νόμιμοι οδοί όπου θα πρέπει να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας. Ουσιαστικά μας λέει πηγαίνετε σε δικαστήρια. Και συνεχίζει βέβαια και λέει, χρήσιμο θα ήταν αντί να προβάλλετε τέτοιου είδους αιτήματα τα οποία προφανώς νομικά δεν ευσταθούν, να μεριμνήσετε, ακούτε, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Αυτό μας λέει ο κύριος Στεριώτης. Μετά από αυτό, στείλαμε μια δεύτερη επιστολή στις 12 Σεπτεμβρίου, την οποία τους λέμε ακριβώς. Σας αποστείλαμε προσφάτως την 1η Ιανουαρίου του 2011 επιστολή μας, με την οποία ζητήσαμε το πλέον εύλογο, δηλαδή, να πω κάτι, αγαπητοί μου φίλοι, προφανώς κάνω μια επιλογή των κειμένων, διότι δεν μπορώ να τα πούμε όλα λόγω της ύπαρξης της δικαστικής διαμάχης, έτσι. Λοιπόν, σας αποστείλαμε προσφάτως την 1η Ιανουαρίου του 2011 επιστολή μας, με την οποία ζητήσαμε το πλέον εύλογο, δηλαδή την καταβολή κοινής προσπάθειας για το αξιόπιστο, μόνιμο και καθημερινό έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης κοινοπραξίας προς το συμφέρον των μετόχων της κοινοπραξίας και των δημοτών του οικείου Δήμου μας. Αναμέναμε δε την αμέριστη συμπαράσταση και την υποστήριξή σας, όπως απαιτεί η διαφάνεια των καταστάσεων και η αποδοτική συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Ελλάδα όμως παραδόξως την επιστολή που σας διάβασα πριν 6-9 του 2011, με την οποία ο εξημών πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας, έχοντας προφανώς τη γνώση και τη συνένεση όλων σας, προέβησε ανίκια, απαράδεκτη και διαφημιστική προσωπική επίθεση κατά του πρόεδρου του ΔΟΣΟΥ της εταιρείας μας και συγχρόνως δημάρχου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου, με ύφος αδικαιολόγητα επιθετικό και αναντίστοιχο προς το περιεχόμενο της δικής μας επιστολής, κατηγορώντας τον ότι επιδεικνύει κακοπιστία και προβαίνει σε δυσφημιστικές ενέργειες έναντι του διαχειριστή της εταιρείας και των άλλων μελών του Διευθυντικού Συμβουλίου αυτής. Πότε το έκανε αυτό? Ας μου φέρω στοιχεία. Και ακολούθως ούτως αρνήθη την κατά τον νόμο και τη συμβολή συνδιαχείρισης της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της εταιρείας μας, κάνοντας μια περί παράμετρων λειτουργίας αυτής. Και περί της αποδοχής αυτών από τους άλλους προκατόχους. Κτλ. Όσο αφορά τις αιτιάσεις σε βάρος του προέδρου της εταιρείας μας, αυτές είναι αναλυθέστατες, για τούτο και αόριστες, προσβάλλοντας τον εκλεγμένο δήμαρχο, υποτιμώντας τους πολίτες του Δήμου, ευτελίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων μας. Καλούμε δε τον υπογράφοντα πρόεδρο της εταιρείας να καταστεί συγκεκριμένος και να αποδείξει τις βαρύτητες αυτές μορφές, διαφορετικά θα πρέπει να τις ανακαλέσει αμέσως. Αυτά λοιπόν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλήγουμε ότι στην παρούσα δυσχερή συγκυρία αποτελεί η ειλικρινέστερη επιθυμία μας η διαφύλαξη των καλών σχέσεων μεταξύ των εταιριών μας και η άψογη διαχειριστικά λειτουργία της κοινοπραξίας αυτών. Σας καλούμε δε όπως αφενός να αποκαταστήσετε την προκληθή σας σε εμάς προσβολή με την επιστολή σας, αφετέρου δε στο εξής, όπως συμβάλλετε εμπράκτως στην καλή συνεργασία και όχι στην υπονόμηση των σχέσεών μας. Εμείς θα λέμε αυτά. Επίσης, επειδή δεν βρήκαμε γόνιμο έδαφος στον πρόεδρο εκεί και το Διαχειριστικό Συμβούλιο, αναγκαστήκαμε να στείλουμε μία επιστολή σε όλους τους μετόχους της εταιρείας.
Η επιστολή αυτή εστάλει στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011. Αφορά τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Club Hotel Καζίνο Λουτράκη, τουριστικές και εξωτερικές επιχειρήσεις ΑΕ. Να μην τους πω ποιοι. Πρώτον, υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία τουριστική Λουτρακίου ΑΕ ΟΤΑ, Λουτράκη ΑΕ, τέλος πάντων, απέστειλα στο έτερο μέλος της εν λόγω κοινοπραξίας δύο επιστολές με ημερομηνία 1η και 12/9 του 2011, με τις οποίες εξέφρασα τον ενδιαφέρον και την αγωνία μου υπό την εκτελεστήσα ιδιότητά μου για την οικονομική κατάσταση της κοινοπραξίας, για την καλή διαφανή και αποδοτική λειτουργία της και επίσης για την επιβαλλόμενη άρση συνεργασία μεταξύ των κοινοπρακτούντων μελών. Ενδιάμεσα είχα λάβει τόσο εκ της παραπάνω ιδιότητάς μου, όσο και υπό την ιδιότητα του Δημάρχου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου, την από 6/9 του 2011 και επιστολή του εταίρου κοινοπρακτούντος μέλους, με την οποία προεβήθησαν σε βάρος μου ανακριβείς και αδικαιολόγητες αιτιάσεις, η οποία κατέληξε σε ουσιαστική άρνηση του επισταμένου ελέγχου της διαχείρισης την οποία ζητούσε κτλ. Και καταλήγω ότι κατόπιν τούτων εκτιμώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και αποδοτική, ακούστε με, η συνάντηση των εκπροσώπων των ΟΣΑΝΟ εταιριών μετόχων στις εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, προκειμένου να υπάρξει σφαιρική ενημέρωση, ενδελεχή συζήτηση και κοινό σχεδιασμό στην πορεία της κοινοπραξίας στο μέλλον ως προς τη διαχείριση αυτής κατά τα υποκείμενα, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της επί το τέλει όπως συντελέσει ανάκαμψη της κακής οικονομικής πορείας και βελτίωση της υπάρχουσας άσκησης διαχειρήσεως. Προτείνω δε η συνάντηση αυτή να γίνει στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας που εκπροσωπώ, τουριστική Λουτρακίου ΑΕ ΟΤΑ, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στο Λουτράκι, στις 3 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30. Και εκεί εισέπραξα επίσης ένα πελώριο όχι. Καταλάβατε από τις επιστολές που στείλαμε ότι υπήρξε πουθενά προσβολή είτε των συνεταίρων μας, είτε του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου απεναντίας. Την αγωνία μας τους περιγράφουμε προκειμένου να έχουμε συνάντηση και να συζητήσουμε τα οικονομικά της εταιρείας όπου είχαμε δείξει ότι είχαν πολύ κακό δρόμο. Μη σας διαβάσω επιστολές για το ΦΝΕΟ που είχαμε ζητήσει για ποιο λόγο έστειλαν από το 2010 και πριν και με ποιο τρόπο και να δείτε πώς μου έχουν απαντήσει. Είπα πριν για τις αμοιβές των δικηγόρων και πρόεδρε, είναι και στην διάθεση του οποιοδήποτε. Αυτό που είπα πριν, να το διαβάσω και ακριβώς. Δώσαμε 5.000 ευρώ στον κύριο Πέπα Ιωάννη, 5.000 ευρώ στην κυρία Μαργαρίτα Ρετή, 5.000 ευρώ στον κύριο Τσοβόλα Δημήτριο, 3.169 στην κυρία Αγλαία Μιλονοπούλου, είναι για την υπόθεση της Μαρίνας για να παρασταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι 2.000 στον κύριο Κορομόδη για την, που δεν τα έχει πάρει για τον κανονισμό, για την επεξεργασία και το σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης εταιρείας. Και εκκρεμούν βεβαίως αυτά που σας είπα πριν, και 3 και στον κύριο Νίκο Παπακρονόπουλο και 1,5 και 1.500 στον κύριο Δημήτρη Κορομόδη για το θέμα της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων και επίσης 2.000 στον κύριο Δανόπουλο. Όλα αυτά έχει δώσει η εταιρεία 20.000 ευρώ για το 2011. Να έρθω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, που πραγματικά και αυτό αποτελεί για μας, να το πω έτσι πολύ απλά, μια πολύ κακή πληροφόρηση. Μας κατηγορούν και μας εγκαλούν ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε τους 1.700 εργαζόμενους στο καζίνο. Και μας λένε ότι με βάση την επιστολή την οποία στείλαμε και στην οποία επί της ουσίας, με στοιχεία, διότι τώρα πια έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τις εκθέσεις των εργοτών λογιστών για τα έτη αυτά που σας είπα πριν, 6, 7, 8, 9 και 10. Αλλά και αν θέλετε μια πρώτη εικόνα, γιατί δεν το έχουμε πάρει, το αίτημά μας να πάρουμε και να δούμε πόσες είναι οι αμοιβές των στελεχών αυτής της επιχείρησης επιτέλους και πόσες είναι οι αμοιβές των απλών εργαζομένων, δεν μας το δίνουν δυστυχώς. Έτσι αντιλαμβάνονται αυτοί το ποιος είναι συνέτερος.
Κατά τα άλλα, βεβαίως, αλληλέγγυη ευθύνη παντού, όσο μόρφημη εταιρεία. Σας διάβασα την προηγούμενη φορά, επειδή πολλοί μου λένε ότι εγώ διέκοψα με την επιστολή μου αυτή προς τους εργαζόμενους και κινδυνεύουν άρα οι θέσεις των εργαζομένων, και εγώ ρωτώ ξανά για τέταρτη φορά σε αυτή την αίθουσα, πώς μπορεί κανείς, πραγματικά πώς μπορεί κανείς, να δώσει ευθύνη σε έναν δήμαρχο, ο οποίος είναι στη γωνία και δεν τον ρωτούν ποτέ για τίποτα. Ποτέ, δεν είναι πουθενά. Με δικαστικές οδούς προσπαθεί να επικοινωνήσει. Να του επισύρουν αυτό το έσχατο που λέει είσαι υπεύθυνος αν αύριο απολυθούν εργαζόμενοι. Και όχι αυτοί που ασκούν σήμερα τη διοίκηση. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση εκεί να είμαι υπεύθυνος αύριο αν θα απολυθούν εργαζόμενοι. Και βεβαίως βγαίνουν κάποιοι και γράφουν ότι με την επιστολή του Δημάρχου που είπε ότι καμία απόλυση και καμία μείωση των μισθών που πηγάζει ακριβώς από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχουμε ως εταιρεία επιτέλους με πολύ αγώνα και με πολύ μάχη ότι ο πρόεδρος δίνει στα οικονομικά μια μεγάλη μάχη με τον οκοτό μας λογιστή να βρούμε μια άκρη που προέκυψε όπως σας επαναλαμβάνω από τις αγωγές που πηγάζουν εκατομμύρια που τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να είχε πάρει ο Δήμος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να απολυθεί όλος ο κόσμος εκεί και κάνουμε μια αντάρα. Και άρα λοιπόν ο Δήμαρχος θέλει αν αύριο πούμε απολύονται 5-10 στο καζίνο. Και βεβαίως εκείνη η φράση, η μνημονιώδη στο Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δημάρχου που έλεγε: ελάτε ρε παιδιά, μιλάμε για 23 απολυωμένους, όχι για 300. Λες και οι εργαζόμενοι είναι νούμερα στην πλάτη. Και σας διάβασα την επιστολή, την ανακοίνωση των εργαζομένων στο καζίνο. Πριν τη δική μας επιστολή, που εμείς τη στείλαμε, η επιστολή αυτή είναι 8 πρώτη και εμείς στείλαμε 11 πρώτη την επιστολή. Οι οποίοι από μόνοι τους είχαν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Στις 8 λοιπόν, τι έλεγαν οι εργαζόμενοι εδώ. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να τηρήσει στάση αναμονής, περιμένοντας να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την εταιρεία. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κατάρτιση της νέας και υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας πριν την οριστικοποίηση των μέτρων. Διότι η νέα κατάσταση υπάρχει πιθανότητα να επιβάλλει τη σύνταξη νέου μισθολογίου και άλλες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση μείωση μισθών με τον νόμο, μερικής αιωλικής ενσωμάτωσης των δώρων στους μισθούς κτλ. Των νέων συμφωνιών με τα λοιπά θέματα. Και ερχόμαστε εμείς, αυτό έγινε στις 8, και ερχόμαστε εμείς στις 11 και λέμε την άποψή μας τι θα πρέπει να κάνει να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος και να μην μειωθεί κανενός ο μισθός τους των απλών, είπαμε, εργαζομένων. Διότι πιστεύουμε απόλυτα ότι σήμερα μπορεί να μειωθούν οι μισθοί των στελεχών ή κάποια στελέχη επιτέλους, δεν μπορεί κάθε διευθυντής να έχει άλλους 13 διευθυντές πίσω του, να πάνε σπίτι τους και έτσι να αυτοί που παράγουν πραγματικά πλούτο στην εταιρεία να παραμείνουν απλοί εργαζόμενοι και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πού βλάπτουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και πού σε αυτή την πόλη επιτέλους ο Δήμαρχος στέκεται επιθετικά στους εργαζόμενους του καζίνου. Αν δεν είναι παραπληροφόρηση, εγώ το λέω ότι είναι ένα κακόβουλο σχόλιο. Έρχομαι και σε μία άλλη υπόθεση. Αγαπητοί. Αυτή που λέει ότι ο κύριος Κονομόδης πληρώνεται με 5.000 ευρώ από την κοινοπραξία. Από το 1999 έχω εδώ μια επιστολή του κυρίου Παύλου ως πρόεδρου της ΑΤΕΚ τότε. Θεσμοθετήθηκε, νομίζω μπορώ να τη διαβάσω, αφορά, είναι προς την Club Hotel Casino Λουτράκη και το διαχειριστή τότε. Παρακαλούν πως σε εκπλήρωση των όσων συμφωνήσαμε προφορικά και αποδεχτήκαμε, προβαίνεται αφεξής την καταβολή των αποδοχών του νομικού συμβούλου της ΑΤΕΚ και των ορκωτών ελεκτών, οι οποίοι έχουν οριστεί από την ΑΤΕΚ σύμφωνα με την μεταξύ μας μίσθωση σύμβαση κοινοπραξίας για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχειρίσεως. Έτσι έγινε. Ζήτησε μετά με μια άλλη απόφαση, αυτό είναι το 1999, στις 30 Μαΐου μια αύξηση, δεν χρειάζεται να την πω, του συγκεκριμένου δικηγόρου, ο οποίος τότε συμμετείχε. Και αυτό έγινε επίσης το 2005, επιβεβαιώθηκε επίσης με μια επιστολή του τότε Προέδρου του κ. Παύλου για 5.000 ευρώ μηνιαίως. Μετά την εισήγηση του κυρίου Πέτρου, που και εδώ πρέπει να πω δύο κουβέντες, δεν διώξαμε εμείς από νομικό μας σύμβουλο τον κύριο Πέτρου. Ο κύριος Πέτρου με δική του γνωμάτευση είπε ότι είναι άκυρες συμβάσεις όλων των δικηγόρων αν δεν περάσουν μέσω από ΑΣΕ.
Έτσι λοιπόν, και μάλιστα βεβαίως κάθε σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί είναι άκυρη. Και βεβαίως, εφόσον αυτή η σύμβαση είναι άκυρη, είναι άκυρη οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με νομικούς συμβούλους. Έτσι λοιπόν, στείλαμε μια επιστολή στις 3 Οκτωβρίου του 2011 προς το διαχειριστή της κοινοπραξίας. Και είπαμε λοιπόν ότι με την παρούσα μας ενημερώνουμε ότι με την υπαριθμό 73 κάθετος 18 του 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, της τουριστικής λουτρακίου ΑΕΟΤΑ, αποφάσισε τη διακοπή συνεργασίας με τον νομικό σύμβουλο κύριο Γεώργιο Νικολάου Πέτρου. Συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας παρακαλούμε όπως να διακοπεί οποιαδήποτε καταβολή προς το συγκεκριμένο δικηγόρο για αμοιβές του από την 1η-9η του 2011. Περαιτέρω θα ενημερωθείτε άμεσα για το πρόσωπο του νέου δικού συμβούλου επί των αμοιβών του με αρχή ισχύως από την 1η-9η του 2011. Και βέβαια έψαξα πολύ καλά στην εταιρεία να βρω πότε η εταιρεία ενώ όριζε δικηγόρο είχε επικοινωνήσει εγγράφως εκτός του κ. Παύλου τα τελευταία χρόνια του κ. Γιόνι, πότε έχει επικοινωνήσει η εταιρεία και είχε ορίσει δικηγόρο εκεί και του είπε, ξέρετε, αυτό θα κάνετε. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα χαρτί. Αν το έχει βρει ο κ. Ζήμης, να μας το φέρει και εμάς. Αλλά στο αρχείο της εταιρείας δεν υπήρχε ποτέ μια αλληλογραφία που να λέει, δώστε σε αυτόν τον δικηγόρο 5.000 ευρώ. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε, εφόσον ουσιαστικά έχουμε αποφασίσει στην εταιρεία να δίνουμε κατανάθεση όλες τις δικαστικές υποθέσεις σε δικηγόρους, ήρθαμε να πούμε ότι θα παίρνει αυτό το ποσό. Γιατί, ακούστε αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ καλά να δούμε τι πληρώνει η κοινοπραξία σε ποσά δικηγόρων για την άλλη ανώνυμη εταιρεία. Και θα σας πω μόνο ένα ποσό, ότι ένας δικηγόρος πληρώνεται πάνω από 350.000 ευρώ ετησίως. Άρα λοιπόν είναι άδικο, ενώ είμαστε έστω το 16%, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ άδικο η τηριστική Λουτρακίου ΑΕ να μην έχει 100, πόσο είναι 60.000 το χρόνο, τόσο δεν είναι, 60.000 το χρόνο για νομική κάλυψη. Όταν η άλλη πλευρά ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε δικηγόρους τα οποία τα πληρώνει η κοινοπραξία. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να απεμπολίσουμε αυτό το στάτους το οποίο είχε επί του κυρίου Παύλου από το 1999 μέχρι και σήμερα δημιουργηθεί, προκειμένου να πληρώνεται ο ορκωτός λογιστής και ο δικηγόρος της εταιρείας. Και κρατήσαμε, με μια επιστολή μας στείλαμε στην κοινοπραξία και τους είπαμε ότι σε συνέχεια της υπαριθμών τάδε επιστολή μας σας ενημερώνουμε ότι το δικηγόρο γραφείο του κ. Δημήτρη Κορομόδη και συνεργάτες είναι κατανάθεση νομικός σύμβουλος, κατανάθεση νομικός σύμβουλος σε θέματα της κοινοπραξίας και παρακαλείται όπως καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ με αναδρομική ισχύ από την 1η-9η στους παρακάτω δικηγόρους. Και αυτά όλα, βέβαια, αυτά όλα για κάθε υπόθεση την οποία αναλαμβάνει ο κ. Κονομόδης σβήνονται στο λογαριασμό του. Αυτή είναι όλη η αλήθεια για το θέμα του δικηγόρου και βεβαίως δεν θα ήθελα να πω, το έχω πει, έχω πει εδώ αρκετές φορές πώς ορίστηκαν οι δικηγόροι στην προηγούμενη διαχείριση, στην προηγούμενη διοίκηση. Και φτάνω, αγαπητοί μου φίλοι, αντιπαρέρχομαι αυτά που η κυρία Κούτου μου είπε την προηγούμενη φορά, φτάνω επίσης σε ένα επίμαχο θέμα, αυτό της παραιτήσεως από το Διαχειριστικό Συμβούλιο. Είναι νομίζω αστείο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή και σε αυτή τη διοίκηση κάποιος να του ρίνει ευθύνη για τη μη σωστή λειτουργία του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Διότι αυτή η παράταξη την πρώτη φορά που πήγε εκεί έβαλε, που δεν υπήρχε ποτέ, το να γράφει κάποιος τα πρακτικά, έβαλε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ενώ στο Διαχειριστικό Συμβούλιο, έβαλε, όπως είπα πριν, θέματα για συζήτηση στο Διαχειριστικό Συμβούλιο και ουσιαστικά για μας αναβαθμίσαμε το ρόλο του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Είναι λοιπόν, να πω τη λέξη, αστείο να νομίζει κανείς ότι εμείς παρετιόμαστε από ένα Διαχειριστικό Συμβούλιο στο οποίο δώσαμε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα. Για λόγους όμως καθαρά δικαστικούς, που βεβαίως διάβασε η κυρία Κούτου την προηγούμενη φορά ένα νομικό κείμενο που έλεγε παρετούμεθα,
πω εκείνη θα έπρεπε να ξέρει ο νομικός ότι οι νομικοί γράφουν και κάποια πράγματα σε ένα κείμενο που ίσως εκείνη τη χρονική στιγμή μπορεί να συμφέρει στην υπόθεση την οποία χειρίζεται. Εμείς δεν παραιτηθήκαμε, επαναλαμβάνω και το φωνάζω. Και ξαναπείτε μου όπου, ό,τι θέλετε, κύριε Ακούτη, δεν θα σας απαντήσω. Δεν θέλω να κατεβάσω το επίπεδο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν παραιτηθήκαμε. Σας έδειξα το κείμενο που είπαμε. Κατόπιν της διατηρήσεως της μη νομιμότητας της διαχειρίσεως της κοινοπραξίας, όπως πληροφορηθήκαμε προσφάτως, κατόπιν νομικής συμβουλής, στο διαχειριστικό συμβούλιο της οποίας είχαμε οριστεί ως μέλη, δηλώνουμε ότι για όριστο χρόνο δεν θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Που σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να είμαστε εκεί. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι νομικοί μας που συνέταξαν το κείμενο. Εγώ δεν είμαι νομικός. Εκεί λοιπόν τώρα στείνεται επίσης ένα ολόκληρο δικογόημα και από κάποιους μάλιστα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ποτέ στο διαχειριστικό συμβούλιο, ότι εμείς παραιτηθήκαμε του διαχειριστικού συμβουλίου και απεμπολίσαμε τα συμφέροντα του Δήμου. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Κλείνοντας αυτή την πρώτη εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επίσης να πω δύο λόγια. Και τελειώνω. Κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες μου, πιστεύω ότι στην πόλη μας έχει, και θα το πω με λύπη, εγκαθιδρυθεί ένα ιδιότυπο οικονομικό, πολιτικό και παραδημοσιογραφικό κατεστημένο, το οποίο πολεμά με μεθόδους, θα το πω, ανήθικης προπαγάνδας. 10 στα 10 δημοσιεύματα συγκεκριμένων είναι ψευδή, είναι ψέματα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μεταξύ μας και μεταξύ κυρίως αυτής της παράταξης και να τη διασπάσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλώνω εδώ και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα απολύτως. Μέχρι μας είπαν ότι έκλεψαν το ταμείο του Δημαρχείου. Ενέπλεξαν ανθρώπους της οικογένειάς μου. Ναι. Το είπα, όποιος εκτίθεται δημόσια έχει και αυτό το αρνητικό. Αλλά λέω, επειδή δεν κρύβομαι και είμαι εδώ παρόν, όποιος θέλει να πει κάτι για μένα, είναι άνανδρο δεν το πει για μένα και το λέει για τη γυναίκα μου ή για τα παιδιά μου. Είμαι εδώ. Εμένα χτυπήστε. Και είναι δημοσιογράφοι σε αυτή την αίθουσα. Είναι άνανδρο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, κάποιοι να διαφεύγουν και να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους, οι οποίες είναι μέθοδοι άλλων εποχών και παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Θέλω λοιπόν να δηλώσω εφρασώς, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν με αγγίζει καμία λάσπη η οποία εκτοξεύεται από αυτά τα ιερατεία. Τα ξέρω. Τα ξέρω πολύ καλά, διότι σε αυτή την πόλη περισσεύει το κουτσομπολιό, το λέω και αυτό στην κάμερα. Άρα λοιπόν μαθαίνω και εγώ αυτά που μαθαίνετε όλοι σας. Δεν με αγγίζει καμία εντεταλμένη πρωτοβουλία σαν αυτή που ο κύριος Γιόνης έκανε πριν μια εβδομάδα. Καθόλου δεν με αγγίζει. Δεν με αγγίζει καμία μεθοδευμένη κατάσταση που οδηγείται από μηχανισμούς. Εγώ έχω και όλη η παράταξη μια τεράστια πίστη στη μνήμη των συνδημοτών μας και των δημοτών μας που μας έβαλαν εδώ να διαχειριστούμε τα δημοτικά πράγματα. Έχουμε τεράστια πίστη στην απέτηση όλων των πολιτών για ένα νέο μοντέλο διοίκησης, για μια νέα σχέση μεταξύ του πολιτικού και των πολιτών, για μια νέα πρακτική διακριτικής παρουσίας των θεσμών και των οικονομικών παραγόντων. Στις δύσκολες αυτές στιγμές πρέπει να τα παντρέψουμε με κύριο μέλημα τη διαφάνεια. Τα μοντέλα της κλειστής διοίκησης. Οι σχέσεις που, επιτρέψτε να πω τη λέξη, προδόθηκαν
οι πολίτες από τους πολιτικούς και έχουν θυμό πραγματικά. Είναι δεδομένο. Πρακτικές καπελώματος παραγόντων έναντι των θεσμών με τίμημα το δημόσιο συμφέρον, για μας όλα αυτά αποτελούν παρελθόν. Ένας είναι μόνο, αγαπητοί μου φίλοι, ο στρατηγικός στόχος. Είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των πολιτών αυτού του Δήμου, με μόνιμο και μοναδικό κριτήριο την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Θα είχα να πω πάρα πολλά, όπως ένα κύριο και σοβαρό, το πόσο διοικητικά αυτή η εταιρεία υποβαθμίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια, πόσο στελέχη και ποια στελέχη αυτής της εταιρείας παρέμειναν εγκλωβισμένα σε ένα γραφείο και παραγωνισμένα. Σήμερα, με μεγάλη ευθύνη και με πάρα πολλή δουλειά, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια εδώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όλα μα όλα, και αυτά της αντιπολίτευσης. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι υπέγραψαν την οικειοθελία, αν θέλετε, αυτή μεταφορά τους στην θυγατρική, δίνοντας μια μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή τη διοίκηση και σε αυτό που θέλει η διοίκηση αυτή να κάνει. Και σήμερα είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί προκειμένου να ανεβάσουμε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του Δήμου, που είναι πρόκλημα για μας, να δημιουργήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να μπούμε με όρους ανάπτυξης και να φέρουμε την εταιρεία αυτή όχι σε χρονιές με ζημία, αλλά σε χρονιές με κέρδος. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ξέρουν ότι είναι στήριγμα ο Δήμαρχος της πόλης, ο πρόεδρος αυτής της εταιρείας, και δεν θα αφήσει ποτέ πραγματικά αυτοί οι εργαζόμενοι να μειωθούν τα εργασιακά τους συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αποδείξαμε σε αυτή τη χρονική στιγμή ότι με ένα διάλογο με τους εργαζόμενους καλλιεργήσαμε μια εμπιστοσύνη, έτσι ώστε προέκυψαν υπογραφές, αυτές οι υπογραφές, οι οποίες θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και το επίτευγμα πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να προβούμε στη δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας. Και δύο λόγια γι' αυτό να πω, ότι η εταιρεία, η Λουτράκη ΑΕ, για το 2010 ήταν μια σημειογόνος εταιρεία, για πρώτη χρονιά στα χρονικά της. Όπως επίσης και η Κοινοπραξία ήταν μια σημειογόνος εταιρεία. Φαντάζει το 2011, με όλη αυτή την βρήκα που πήραμε, ότι θα ξαναείναι ζημιογόνος η εταιρεία. Εάν με βάση τον κανονισμό 3 συνεχείς χρονιές η εταιρεία έχει ζημία, τότε τίθεται υποκαθάριση και έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Με αυτό τον προβληματισμό προβήκαμε σε αυτό που σας διάβασα πριν στον κύριο Δανόπουλο, να μας δώσει μία γνωμάτευση, προκειμένου ένα, να σταματήσουμε να δημιουργούμε δαπάνες για την μητρική εταιρεία και να πάνε στη θυγατρική, και το δεύτερο, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Θέλω να εκφράσω ξανά πάλι, να το πω, τις μεγάλες ευχαριστίες μου στο προσωπικό της εταιρείας που είδε αυτήν τη λύση ως μοναδική λύση και συνένεσε πραγματικά να οδηγηθούμε σε αυτό προκειμένου να σώσουμε την εταιρεία. Είμαι εδώ για τις οποιασδήποτε ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ.